Το φετινό Πάσχα το κάνατε κι εσείς στο σπίτι όπως οι περισσότεροι ή γιορτάσατε Ανάσταση με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο διαφορετικό? Εγώ προσωπικά ναι, δεν γιορτάσα Ανάσταση. Πήγατε δηλαδή σε κάποια... Δηλαδή εκκλησιάστηκα, ναι. Εκτός Αθηνών. Εκτός Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι βρήκατε έναν τρόπο και έγινε κρυφός ο εκκλησιασμός. Το προφανώς αυτό το νιώσατε έντονα, την ανάγκη να το κάνετε, έτσι. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο θεωρούσα εγώ ότι για μένα δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα. Δεν νομίζω ότι, δεν αισθάνθηκα ότι πρέπει να σταματήσω κάτι σε σχέση με, με την πίστη μου, ας πούμε, και με το εκκλησιασμά μου. Ναι. Όλο αυτό που έγινε δεν θέλω να το κρίνετε, αλλά θέλω να μου πείτε, επειδή στην ουσία κάποιοι επιστήμονες, όχι όλοι, υπήρχαν και διαφορετικές εκτιμήσεις που ξεχώρισαν το θέμα της Θείας Κοινωνίας από την πλευρά την επιστημονική και από την πλευρά την πνευματική. Τι σας κάνει εσάς να νιώθετε ότι η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού, όπως κατά καιρούς έχετε δηλώσει, και δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος θα κοινωνήσει να κολλήσει είτε το συγκεκριμένο ιό ή κάτι άλλο? Κοίταξε, εγώ δεν είμαι θεολόγος. Θα σου πω αυτό που αισθάνομαι εγώ όταν, για παράδειγμα, μπαίνω στη διαδικασία να κοινωνήσω και βλέπω αυτή τη σειρά των ανθρώπων, ο ένας πίσω από τον άλλον, να μπαίνει στη διαδικασία και να κοινωνεί με την Αγία Λαβίδα, ας πούμε, όλοι αισθάνομαι ότι είμαστε ένα μπροστά στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή αυτό το πράγμα το αισθάνομαι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και αισθάνομαι ότι έχει μια σημασία αυτό, το ότι είμαστε, ουσιαστικά είμαστε όλοι ένα. Και από την πηγή της ζωής δεν μπορείς να προσλάβεις κάποιο μικρόβιο, το θάνατο. Εμείς αυτό αισθάνομαι, ότι λαμβάνεις μέρος σε ένα απόλυτο μυστήριο, το οποίο σε τροφοδοτεί, σου δίνει ενέργεια, σου δίνει ζωή. Δεν μπορεί να σου δώσει θάνατο. Ναι, και προφανώς αυτό έχει και τη μορφή ενός θαύματος, από τη στιγμή που το αισθάνονται έτσι, όσοι πιστοί αισθάνονται έτσι και μεταλαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία. Είναι ένα μικρό θαύμα, καθημερινό θαύμα, εβδομαδιαίο θαύμα, ανάλογα πότε τέλος πάντων προσέρχεται κάποιος. Ναι, σαφέστατα. Το ίδιο αισθάνομαι και δηλαδή και με τις εικόνες και αυτά, ότι δεν είναι, δηλαδή το να προσκυνήσει, να φιλήσω εγώ μια εικόνα, ας πούμε, για μένα δεν αισθάνομαι ότι φιλάω έναν άνθρωπο ο οποίος αγίασε, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τους άλλους ανθρώπους και με τη σύνδεσή του με το Θεό κάνει θαύματα. Δηλαδή έχει κάτι το υπέρλογο αυτό. Εμείς αισθάνομαι ότι εξετάζουμε όλα λογικά και με τη λογική, πολύ σωστά, αν κάποιος έχει αναπτύξει σε υπέρτατο βαθμό τη λογική του και στηρίζεται μόνο σε αυτή, να πει ότι ναι, αυτό που λες είναι τρέλα, η λογική λέει ότι το σάλιο μεταδίδει ιούς, επομένως εσύ φιλώντας την εικόνα και τη φιλήσει κάποιος άλλος θα μεταδοθεί και όλο αυτό. Αλλά το άλλο είναι υπέρλογο, δεν εξηγείται λογικά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει εξήγηση και της πίστης με τη λογική. Δηλαδή η λογική, το ότι να πιστέψω σε ένα Θεό ο οποίος μπορεί να μου δώσει κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μου, είναι μια λογική εξήγηση της πίστης. Προφανώς αυτό δεν σας καλύπτει. Γιατί πιστεύετε, ας το πούμε, πώς σας έρχεται? Είναι μια άλλη οπτική. Η οπτική που αντιμετωπίζω την καθημερινότητά μου, εγώ άλλαξα ως άνθρωπος από τη στιγμή που μπήκα σε αυτό το δρόμο. Αυτό το βλέπω πρακτικά, δεν είναι... Πότε έγινε αυτό, πότε ανακαλύψατε αυτό που λέμε Θεό, ή σας αποκαλύφθηκε ο Θεός? Έχει 20 χρόνια.
20 χρόνια. Πάρα πολλά θα έλεγα. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς από μικρό, ας το πούμε, πιστεύετε σε αυτό που ορίσατε πριν από λίγο. Μάλιστα. Ναι, με πιο ισχυρά από το 2005. Σημαίνει ότι έχετε και κάποιο πνευματικό που έχετε επαφή μαζί του και του τα λέτε όλα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, χωρίς πνευματικό είναι λίγο δύσκολο να λες τέτοια πράγματα. Ναι, χρειάζεται οπωσδήποτε, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα, από μόνος του ένα μυστήριο. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του μόνος του, ούτε και τη σχέση του με το Θεό. Χρειάζεται μια καθοδήγηση. Ναι. Αυτή η σχέση με το Θεό πώς θα την ορίζατε, έτσι για να το καταλάβουμε λίγο, έτσι. Προσωπική. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει μια σχέση διαφορετική με το Θεό, προφανώς. Αυτό είναι συγκινητικό για μένα, ναι. Αυτό ότι δεν είναι προσωπική η σχέση με το Θεό. Δηλαδή διαφορετική σχέση θα κάνετε, έχετε, μπορεί να έχετε εσείς διαφορετική σχέση, έχω εγώ, ανάλογα με τα δικά μου δεδομένα. Και το φοβερό είναι ότι ανάλογα με τα δεδομένα του ο άνθρωπος προχωράει. Δηλαδή δεν αλλάζει ως χαρακτήρας, απλά εξαγνίζεται όταν έρχεται σε επαφή με το Θεό. Ο δικός σας Θεός, το δικό σας Θεό το φοβάστε κάποιες στιγμές ή είναι κάτι άλλο? Τι εννοείται να τον φοβάμαι? Φοβάμαι την αμαρτία, όχι το Θεό. Ναι, αυτό λέω. Δεν το σέβομαι, αν εννοείται αυτό το φόβο Θεού. Ναι, γιατί λένε κάποιοι, ας το πούμε, ο Θεός είναι τιμωρός. Με αυτή την έννοια το θέτω. Θεωρώ ότι δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Ίσα ίσα είναι, μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Είναι παιδαγωγός. Νομίζω υπάρχει μια παιδαγωγική σε ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται ούτε με τιμωρία ούτε με εκδίκηση. Εμείς το βλέπουμε έτσι επειδή είμαστε επαφείς. Ναι, και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο και συνέβη πρόσφατα στον κόσμο και συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον κορονοϊό, εσείς πώς το ερμηνεύετε δηλαδή, και επίσης πώς ερμηνεύετε και το γεγονός ότι η χώρα μας, η Ελλάδα μας, δεν επλήγει τόσο πολύ? Ευτυχώς, δυστυχώς βέβαια, χάθηκαν 170 άνθρωποι. Ευτυχώς, ναι. Αυτός ο αριθμός είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον υπόλοιπο αριθμό των άλλων χωρών. Και αν επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις, γιατί προφανώς ο Θεός είναι και οικουμενικός, έτσι, και αφορά όλο τον κόσμο. Σαφέστατα, τώρα αυτά δεν τα γνωρίζω. Τώρα αυτά είναι Θεού επιτρέποντες. Τώρα για ποιο λόγο γίνονται τα πράγματα είναι ανάλογα με τα δεδομένα και την πνευματική κατάσταση που έχει ο καθένας μας. Πιστεύω ότι τα πράγματα έρχονται και ένα εξωτερικό ερέθισμα έρχεται για να μας βάλει σε μια διαδικασία και να μας αφυπνίσει. Τώρα αν εγώ αρρωστήσω και το προσπαθήσω να τα αντιμετωπίσω, σίγουρα είναι ένα εξωτερικό ερέθισμα που θα με βάλει σε μια διαδικασία να αποκοπώ αυτό, από αυτό που έκανα, να μπω σε μια άλλη, να αναθεωρήσω, να σκεφτώ τη ζωή μου με ένα διαφορετικό τρόπο. Είτε θα είναι κορονοϊός, είτε θα είναι καρκίνος, είτε θα είναι μια καρδιά, μια αρρώστια, ένας χωρισμός, μια αποκοπή, ένας θάνατος. Δηλαδή αυτά είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα που θα μας βάλουν σε μια εφόσον εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να αλλάξω και να γνωρίσω το Θεό, άρα τον εαυτό μου, τότε θα έρθει ένα εξωτερικό γεγονός, γιατί αυτό γίνεται παιδαγωγικά από την άποψη να μπω σε μια άλλη κατάσταση. Γιατί αυτό έχει σημασία, να αλλάξουμε εμείς ως άνθρωποι. Γιατί αλλιώς ποια είναι η κανονικότητα? Η κανονικότητα αυτή που ζούμε θεωρώ ότι δεν είναι κανονική. Θεωρώ ότι υπάρχει μια διαταραχή. Πορευόμαστε ανεξέλεγκτα σε μια κατάσταση που δεν ορίζουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε πραγματικά τι έχουμε ανάγκη. Απλά πορευόμαστε και με ένα τεράστιο θέλω που επιθυμεί και έχουμε ανάγκη αυτά που μας πλασάρονται ως ανάγκες. Άρα στην ουσία δεν είμαστε και τόσο ελεύθεροι όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Σαφέστατα δεν είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε απολύτως δέσμοι των παθών και των επιθυμιών και του θέλου μας, ας πούμε. Ελεύθερος είναι ένα πουλάκι. Αυτό είναι, αυτό μπορώ να καταλάβω εγώ ότι είναι ελεύθερο. Ένα πουλάκι που δεν είναι, που κυκλοφορεί έξω και ούτε αποθηκεύει, ούτε έχει το άγχος του αύριο. Αυτό είναι ελευθερία. Εμείς είμαστε δέσμοι του πάθους μας. Θέλω δύο ακόμα ερωτήματα να σας κάνω και να σας αποχαιρετήσουμε. Το πρώτο έχει σχέση με το Άγιον Όρος. Πηγαίνετε στο Άγιον Όρος? Όποτε μπορώ.
αισθάνεστε ότι ταξιδεύετε όταν πάτε εκεί, έτσι αυτό που πριν από λίγο το περιγράψατε το νιώθετε πιο έντονα? Σαφέστατα, στο Άγιο Όρος αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι, είναι κάπως παχύρευστη η ευλογία εκεί, το αισθάνεσαι. Απλά έχω ακούσει και νομίζω ότι ισχύει, ότι ό,τι θέλεις σου δίνεται στο Άγιο Όρος, πηγαίνεις και βλέπεις αυτό που αναζητάς, γιατί τα έχει όλα. Αλλά και αυτό το, αυτό που λέτε, να αισθανθεί κάποιος, δεν χρειάζεται να πάει και στο Άγιο Όρος, και στην Εκκλησία της Ενωρίας του μπορεί να συμβεί. Ναι, σωστά. Και κάτι τελευταίο, όλα αυτά τα οποία έτσι με πολύ έτσι ψυχή τα λέτε, ας το πούμε, και δημόσια, αν και είναι γνωστό ότι δεν δίνετε και πάρα πολλές συνεντεύξεις, μιλάτε όταν κρίνετε ότι πρέπει να μιλήσετε, σας δημιουργούν ένα είδος ασυμβατότητας σε σχέση με την ιδιότητά σας? Τι εννοώ δηλαδή? Συνήθως ο χώρος της τέχνης είναι ένας χώρος που ο άνθρωπος θεοποιείται και ο Θεός ενδεχομένως να είναι πάρα πολύ σιωπηλός σε αυτό το χώρο, όσο και αν είναι μοναδικός αυτός ο χώρος. Πόσο ασύμβατο είναι να είναι κάποιος ηθοποιός, σκηνοθέτης, να υπηρετεί την τέχνη και παράλληλα να είναι και χριστιανός? Νομίζω δεν είναι ασύμβατο. Νομίζω ότι επειδή η τέχνη καταπιάνεται με τον άνθρωπο και με όλα αυτά τα υπαρξιακά ζητήματα και με την υπαρξιακή αγωνία, ίσα ίσα νομίζω ότι κουμπώνει απόλυτα με την αναζήτηση προς το Θεό, γιατί εκεί γνωρίζεις και το μυστήριο του ανθρώπου, εκεί αποκαλύπτεται. Και νομίζω ότι ο συνδυασμός, όπως και η επιστήμη που μπαίνει σε μια διαδικασία να αναπτύξει τη λογική, όταν συνδυάζεται και με την πίστη και με το Θεό, νομίζω ότι αναβαθμίζεται αυτόματα.